Τι θα γίνει, κύριε Δήμαρχε, με τα υποτίθεται τώρα αίσματα που έχουν γίνει υποτίθεται σε δασική περιοχή. Τι θα γίνει. Γι' αυτό. Γι' αυτό την έκανα για αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να σταματήσω κι εγώ. Και καθώς έπρεπε πρώτα να μας πει, δεν θα πάρω το λόγο, αλλά δεν θα έλα, Πατιώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλά, Νίκο, 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 πες. Εγώ νομίζω ότι πριν... Έχω μια εικόνα. Πρέπει να έχετε μια εικόνα για να μπορεί, όπως έκανε εισήγηση δήμαρχο, να μπορεί να διεξαρτηθεί πιο καλά η ζήτηση. Να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Αν θέλετε όμως, μιλάω μετά. Θεωρώ ότι πρέπει να καμιά... Λοιπόν, στην υπηρεσία μας ήρθαν καταγγελίες, 5 εν το συνόλο, ενώνυμες, επώνυμες, ψευδώνυμες και ανώνυμες, γιατί διαπιστώσαμε ότι αυτό το όνομα παραγράφει δεν υπάρχει, που αφορούν καταγγελίες συμπολίτησας, τον οποίο το όνομα επιτίθενται εναντίον του επαγγέλματος, από επαγγελματική αντιζηλία και ανάμεσα στα όλα διανθίζουν και μια δασική παράβαση, η οποία όμως δασική παράβαση είναι κρίσιμη από το φάκελο, δηλαδή μας ξανανοίγει πάλι το βασικό ρόλο. Και όλη η ιστορία είναι πώς θα κατευνάσουμε εκείνο το στοιχείο έναντι του εισαγγελέα που περιμένει την έκθεσή μας, ώστε οι καταγγελίες αυτές κυρίως να οδηγηθούν στις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και να αποσυμφορηθεί το θέμα το δασικό, διότι αν ο εισαγγελέας ζητήσει ακραία εφαρμογή του νόμου, αλλήμονό μας. Τώρα, και σταματάω εκεί για να σας κάνω τώρα την κύρια εισήγηση. Στα πλαίσια της σύνταξης του δασικού χάρτη, εμείς έχουμε αποτυπώσει το καθαρό όλο και επίγεται να βγάλουμε μια λεγόμενη διαπιστωτική πράξη, όχι πράξη χαρακτηρισμού δήμαρχε, του δεσμεύει, διαπιστωτική πράξη, στην οποία έχουν αποκαθαριστεί όλη η παιδινή ζώνη του καθαρού, που είναι 13.000 στρέμματα. Τα 60.000 στρέμματα, πρέπει τώρα σιγά σιγά στο μυαλό να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Τα 60.000 στρέμματα είναι προφανές ότι αφορούν όλη τον ιερογραμμή που περιλαμβάνει και τα δάση, όπου εκεί το ιστορικό. Ναι, οι υδροκρήτες, τα οποία θα τα αποτυπώσουμε και αυτά, όπου μας δείξουν τα όρια του καθαρού, γιατί αυτά παίζουν και όλα, αλλά αυτά δεν έχουν κρίσιμη σημασία. Κρίσιμα, διότι τα δάση και τα απότομα εδάφη δεν μας ενδιαφέρουν. Εκεί η κοινότητα κάτι παίρνει από τους κτηνοτρόφους, διαχειρίζεται κάτι, ένα τέλος παίρνει, ας τα αφήσουμε έτσι. Υπάρχει μία ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στα δάση, τα επικοινή εδάφη, μέχρι τον κάμπο, όπου εκεί σε αυτή τη ζώνη ζούσαν οι παλιοί κριτσότες, στις υπόρειες δηλαδή, διότι εκεί μαζευόταν το γόνιμο χώμα, εκεί στράγγιζε το έδαφος, εκεί καλλιεργούσανε, διότι κάτω ο κάμπος ήταν στέπα. Μετά τη δεκαετία του 60, που άρχισαν να έχουν τρακτέρια, εκχερσώθηκε η στέπα του κάμπου. Αυτό που βλέπουμε σήμερα κάπου, να πούμε νεότεροι, δεν υπήρχε παλιότερα, ήταν μια στέπα. Ελάχιστα μέρη ήταν άγρια. Εμείς τώρα σαν δασαρχείο, παρότι ξεκινάμε από άγνοια εδάφη και θα μπορούσαμε να τα δεσμεύσουμε στα πλαίσια του νόμου και θα πούμε ότι εδώ πρόκειται για εκχυψώσεις ουδέποτε καλλιεργηθέντων εδαφών, δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα δεχθούμε τη χρήση όλων αυτών των 13.000 στρεμμάτων, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα προς τις υπόρειες, εκεί που έχουμε παλιές βαθμίδες, παλιά μπελάκια, παλιές καρυδιές, παλιές μάντρες, να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε και να το εντάξουμε σε μία έκταση που να μην προστατεύεται άμεσα από τη δασική νομοθεσία. Και σε αυτή την έκταση μέσα είναι και θα κοιτάξουμε να εντάξουμε και όσο πιο πολλά μετόχια μπορούμε. Δηλαδή με ένα σύνολο αποκαθαρισμένης έκτασης να λύσουμε συλλογικά το πρόβλημα ολονών απέναντι στο δασικό νόμο που είναι κρίσιμο για την αναφορά μας στην εισαγγελέα και θα έχετε πλέον απέναντι στο Δήμο όπου εκεί θα πρέπει να οργανωθούμε αυτό που σας λέει ο Δήμαρχος, να πληρώνεται ένα τέλος συμβολικά, να μπει ο Δήμος ασπίδα προστασίας για μελλοντική νομιμοποίηση, διότι χρειάζεται μεγάλη διαδικασία για την νομιμοποίηση, σας πω μετά. Θα μείνουμε λοιπόν επεμβάσεις που θα πρέπει να κηρυχθούν ο δασοτέας, πρωτόκολλα δικής αποβολής, πρωτόκολλα καταδάφης και δεν συμμαζεύεται, σε μέρη που είναι χτισμένες μάντρες έχουν γίνει επεμβάσεις και είναι εντός των δασών. Εκεί πάλι
θα αρχίσει μια αποσυφόρηση. Δηλαδή, ναι, μεν είναι μέσα στο δάσος, αλλά μπορεί να είναι διάκαιρο δάσος. Να μην κατέστρεψε βλάστηση. Αποφύγουμε την απόφαση ένα δάσος. Μπορεί να είναι μια πεζούλα παλιάς καλλιέργειας. Να τραβήξουμε 5 μέτρα, 10 μέτρα παραπάνω και να πούμε εντάξει, αυτό ήταν διάκαιρο παλιά καλλιεργημένο. Να είναι κάτω από πριν, αλλά είναι παλιά μάντρα και να πούμε ότι είναι οικοδόμηση παλιά μάντρα. Να αποσυγχωρήσουμε και πάλι την κατάσταση, ώστε να μην οδηγηθούμε στις καταδαφίσεις. Αυτές οι περιπτώσεις μπορούμε να τις νομοποιήσουμε από πλευρά του δασικού νόμου και του νόμου σύμφωνα με τον δημοτικό κώδικα, ειδικά για το ιστορικό της Κρητσάς, ως αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ο άτυπος νόμος, πώς το πούμε, εθνικό δίκαιο, ο κανονισμός της Κρητσάς, προβλέπει ότι δικαιούργοι αυτών των είναι αυτοί που ασκούν το επάγγελμα του αγροτοκτηνοτρόφου. Παλιά δεν υπήρχε καθαράκτητρο καλιά καθαράκτητρο, ήταν ένα μήνυμα. Και αυτό ήταν και ο προορισμός του οροπεδίου. Έτσι σας διδόντουσαν εκτάσεις για να καλλιεργείτε, έτσι και να χτίσετε. Ωστόσο, μερικά κτίσματα έχουν την έννοια της παραθεριστικής κατοικίας. Εκεί λίγο πολύ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα το νομοποιήσουμε. Πάντως και εκεί δεν νομίζω να πάμε σε καταδιαθέσεις. Έχω συνεννοηθεί με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, διότι εμείς μπορεί να κάνουμε χαρτιά και για να γεμίζουμε φάκελο. Αυτός ο φάκελος είναι του Ατσαλίας, το πούμε. Αλλά ποιος θα πάρει τη βαρά να γκρεμίζει. Αυτά θέλουν δημοπρασίες από τις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλει λεφτά να έχει το κράτος να δώσει. Εάν πάω μόνο την υπόθεση του συμπολίτη Ατσαλίας, θα βρει το κράτος 5.000 ή 10.000 πάντα γκρεμίζει. Εάν πάω όμως 100 υποθέσεις, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Θα απλωθεί ομπρέλα προστασίας και για τον Ατσαλί και για κάθε άλλο. Το λέω αυτό επειδή από προχθές έχουμε ξεκινήσει την αποτύπωση όλων των επεμβάσεων που έχουν γίνει στο καθαρό τσα. Είτε αφιταρά, αυτά αφορούν σπίτια, είτε εκχερσώσει, είτε τίποτα. Μην τρομοκρατηθείτε από αυτήν την αποτύπωση, γιατί είναι αποτύπωση στα πλαίσια του εξαιρετολογισμού πλέον τη διαχείριση του καθαρού, που λέει και ο Δήμαρχος. Διότι αυτή η αποτύπωση θα δείξει ποιο είναι το αυθαίρετο που μπορεί να νομοποιηθεί, ποιο είναι το αυθαίρετο που μπάσαν τόση πάσχει, ποιος είναι ο κάτοικος της Κρητσάς που το έχει και ποιος είναι ο κάτοικος της Ελλούντας που το έχει. Γιατί έχουν και τέτοια προβλήματα. Και από Ηρακλειώτης μπορεί να το έχει. Γιατί να το έχει. Έχουν και τέτοια προβλήματα. Αυτή λοιπόν, αυτό το ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνουμε. Και μετά θα προχωρήσουμε. Μετά θα ξανασυναντηθούμε εδώ, θα σας φέρω πλήρη στοιχεία κατάσταση κατά όνομα, εμβαδό, τύπος επέμβασης και θα αρχίσει η κοινότητα να βοηθήσει η δασική υπηρεσία να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Ποιοι είναι αγροτοκτηνοτρόφοι, να αρχίσουμε να τους τσεκάρουμε, να τους αποδελτοποιούμε ένα-ένα, να κάνω την εισήγηση εγώ στην εισαγγελέα και την εισαγγελέα προχωρούμε την καταγραφή, είναι αυτά, έτσι έχει η κατάσταση, ώστε να μην εγκαλέσει η εισαγγελέα στην υπηρεσία. Αν εγκληθεί η υπηρεσία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο και θα αρχίσει μετά. Βάρε και εμένα πάνω. Αυτή η αποτύπωση πώς και ο Ιφκόλου. Ένα λεπτό, Μαρία, να πω το εξής. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Ματέος, έχουμε ένα ζήτημα σαν δήμος στην κυβερνητική υπηρεσία, ότι εμείς δεν δεχόμαστε τη δημόσια δασκέψη. Είναι καθαρό. Και είναι κατοχυρωμένο και πολύ λόγιο κατά την προσωπική μου άποψη και από την κυβέρνηση που κάνουμε. Η δασική υπηρεσία μπορεί να έχει διαφορετική άποψη, είναι ένα ζήτημα το οποίο να το δούμε. Ένα το κράτο. Θεωρώ ότι ακόμα και αν υπάρχουν τμήματα δασοθέντων αγορών και ένα κομμάτι δάσους, εδώ η απόφαση του 57 και πολύ μιλάει για 16.000 στρέμματα σε ακτήμονες και τώρα λέμε 13, άρα το 57 ήταν παραπάνω και ήταν λογικό ήταν παραπάνω, διότι ήταν καλλιεργούμενη η έκταση μέχρι από την νόηση. Παριθές που έτσι, άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Άρα αυτό το θέμα είμαστε εδώ για να το δούμε και θα έλεγα στον Μαθαίο ότι πριν γίνει οτιδήποτε καλό είναι να έχουμε μια εικόνα του τι πάτε να κάνετε για να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Από εκεί και πέρα τώρα θέση αν θέλετε δικιά μου προσωπική γιατί θέλει συζήτηση αυτό είναι ότι θεωρώ ότι ό,τι κτίσματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στο καθαρό δεν θα πρέπει να ανοίγουν. Καλός ή κακός έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση. Δεν θα πάω να την ανατρέψουμε. Ακόμα και παραδεστική κατοικία μπορούμε να βάλουμε στον κανονισμό, στην τροποποίηση του κανονισμού. Άρα καλύπτεται για αυτό το ζήτημα. Στόχος δεν είναι να φυγεί κανείς όπου και να είναι. Ανεξάρτητα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, είτε ότι τηρούμε για όλους, γιατί θα αρχίσουμε, ξέρετε, είναι μέσα στα δασικά. Και πόσο δασικό είναι, και ποιο είναι το δασικό, θα χαθούμε
Οπότε θεωρώ ότι στόχος αυτής της ιστορίας είναι και, η ένταξή του στο 41-78 να έχουμε τη δυνατότητα ακριβώς να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση συνολικά. Αλλά θα πρέπει, θα πρέπει η δημοτική κοινότητα να καθίσει με υπευθυνότητα και να πει ναι. Ο Ζερβός έχει κάνει μια βίλα 200 τετραγωνικά, θα πληρώνει 2.000 ευρώ. Ο άλλος που έχει 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά, το μεροκάκι, θα πληρώνει ένα 50 ευρώ. Δηλαδή θα πρέπει να φανεί καθαρά ότι αναγνωρίζεται ότι όσοι τα χρησιμοποιούν λίγο ή περισσότερο, ή εμπάσχετο πίσω στο μετοχάκι του που πηγαίνει και 15 μέρες δεν είναι αλλά καμιά βίλα, ας το πούμε έτσι. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι από εσάς και πάτε κατά περίοδους εκεί να περάσετε κάποιες μέρες. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να μπει ιστορία. Και παράλληλα, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει και η τάξη που ζητάμε, δηλαδή να γίνει το περιουσιολόγιο του καθαρού. Τι διαχειρίζεται ο καθένας σαν έκταση και να δούμε πώς θα ιεραρχηθεί αυτή η ιστορία. Είναι έσοδα τα οποία θα χρησιμοποιούνται πάλι για την ιστορία. Τώρα, αυτό που μπήκε, νομίζω μπήκε από τον Ασάρο για τον οργανισμό διαχείριση, ο Δήμος δυστυχώς δεν έχει δυνατότητα να στήσει κι άλλο οργανισμό. Ωραία. Ναι, το πώς θα το κάνουμε είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Ομολογουμένως είναι ένα θέμα γιατί είναι μια κοινωνική περίπτωση. Ας κλείσουμε όμως το θέμα αυτό της τακτοποίησης που τώρα μας πιέζει, διότι όσο καθυστερούμε θα έρθει. Το είχα περιμένει. Μέχρι τώρα τους κρατούσα. Ειλικρινά σας το λέω την αστυνομία και να μην ανέβε πάνω. Ήρθαν οι ανώνυμες καταγγελίες, έληξε η ιστορία, θα ανέβουν πάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά παρά μόνο κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έτσι.